Πατέρ Άγιε, αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, σήμερα γιορτάζουμε τη μεγάλη αυτή εορτή της Εκκλησίας μας κάθε χρόνο και βλέπουμε πόση συνάφεια υπάρχει ανάμεσα σε αυτά τα οποία η Εκκλησία μας αιωνίως διακηρύττει και σε αυτά τα οποία και η επιστήμη κάποια στιγμή φτάνει με πολύ μόχθο και κόπο και έρευνα να πλησιάσει. Την υπαπαντή δηλαδή του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος μας Ιησού Χριστού. Γιατί εκεί μέσα θα δούμε σε λίγο με τη βοήθεια του Αγίου αυτού του μεγάλου και πολιούχου, συμπολιούχου Θεσσαλονίκης, του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, σαν σήμερα, εκεί επάνω από το Αγιώνυμο Όρος, να μας μεταφέρει αυτό το χαρμόσυνο μήνυμα της σωτηρίας μας και μέσα από αυτή τη μεγάλη εορτή. Γιατί η ομιλία αυτή έχει αφιερωθεί, αγαπητοί μου, στον τρόπο της ζωής, ο οποίος οδηγεί στην ευτυχία, έστω και μέσα από μεγάλες περιπέτειες. Είναι ομιλία περί σοφροσύνης, αλλά και της αντίθετης της κακίας, γιατί την προγονική εκείνη κατάρα και καταδίκη, την ίδια και κοινή είχαμε πριν τον Χριστό, από εκείνο τον ένα προπάτορα, τον Αδάμ, επάνω σε όλους μας, ρηγμένη σε μεγάλο βαθμό, σαν από τη ρίζα του γένους, να αναδύνεται και με τη φύση να έχει κληρωθεί μαζί της. Και ο καθένας μας, μέχρι τότε, όσα ο ίδιος διέπρατε, ή την κατηγορία ή τον έπαινο στην υπόστασή του από το Θεό προξενούσε, και για εκείνη την κοινή κατάρα και καταδίκη και κλήρο πονηρό που από πάνω του κατέβαινε σε αυτόν, δεν μπορούσε να κάνει κάτι. Αλλά ήρθε, αγαπητοί μου, ο Χριστός, της φύσεώς μας ελευθερωτής, ο οποίος την κοινή κατάρα μετέβαλε κοινή ευλογία, ανέλαβε την υπεύθυνη φύση μας από την Αγνή Παρθένο, την κατέστησε νέα στην υπόστασή του, την απέδειξε ανεύθυνη, δηλαδή ανένοχη και δικαιωμένη, ώστε όλοι όσοι γεννιούνται από Αυτόν με το Πνεύμα το Άγιο, με το βάφτισμα και με τα μυστήρια της Εκκλησίας μας, αλλά ασφαλώς και με πολλή μετάνοια, όλοι να μένουν πια έξω από την προγονική κατάρα, και μιλάω βέβαια για τους Ορθοδόξους Χριστιανούς. Για τούτο λοιπόν βάφτισμα μας έδωσε εντολή Θεία, νόμους έθεσε Σωτήριος, κήρυξε μετάνοια. Το πρώτο θέμα το οποίο διαπραγματεύεται ο Κύριός μας με όλους μας είναι η μετάνοια. Οίκη και γάρη Βασιλεία των Ουρανών, για τον καθέναν από εμάς εγκύτερα ή μακρύτερα, σε όλους όμως τους Ορθοδόξους Χριστιανούς, και μετέδωσε από το σώμα και το αίμα του, το οποίο καλείστε και σήμερα να μεταλάβετε, γιατί όχι απλώς η φύση, η υπόσταση ολόκληρη του καθενός το βάπτισμα δέχεται και πολιτεύεται στη συνέχεια, όπως δίνουμε αυτές τις φρικτές υποσχέσεις κατά τις θείες εντολές, και από το θεουργό άρτο και το ποτήριο γίνεται πια μέθεξη. Με αυτά μας δικαίωσε υποστατικά ο Χριστός και στην υπακοή του υψίστου Πατέρα μας επανέφερε. Αυτή λοιπόν τη φύση, την οποία προσέλαβε από μας, ανανέωσε, αγιασμένη και δικαιωμένη, και στον Πατέρα μαζί με όλα έδειξε υπάκουη, με όσα ο ίδιος έπραξε και έπαθε όμως, ενωμένος μαζί της καθυπόσταση. Και σε αυτά είναι και σημερινή εορταζόμενη από μας, στο παλιό εκείνο ιερό, για καθαρισμό, ανάβαση, όπως συνηθίζονταν από τον νόμο, και του Θεολήπτου Σημεών η πάντηση, τη οποία θα δούμε τι ακριβώς κρύβει για μας, αλλά και η εξομολόγηση της Άννας. Γιατί ασφαλώς η αγωγή των δύο φύλων είναι ένα διαρκές ζητούμενο και επιδιωκόμενο στην αγωγή μας ως Ορθοδόξων Χριστιανών, που διαβίου στο ιερό εκείνη έμενε και ανέμενε και περίμενε αφιερωμένη. Τι πέτυχε με αυτόν τον τρόπο ο Κυριός μας σήμερα? Από την παρακοή μας απάλλαξε και μεταποίησε την κατάρα σε ευλογία. Και όλοι ακολούθως έρχονται στο ίδιο ακριβώς στάδιο οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Ποιοι? Όσοι με τον Χριστό υιοποιούνται και εν πνεύματι, και βέβαια πνευματικά του παιδιά γίνονται, εφόσον όμως αποδειχτούμε τέτοιοι από τους λογισμούς, που έλεγε και ο πατήρ Παΐσιος, από εκεί ξεκινάμε, από τα λόγια και από τις πράξεις μας. Ο μόνος λοιπόν ο οποίος συνελήφθη και γεννήθηκε χωρίς συζυγία σήμερα εορτάζεται,
κυοφορήθηκε μόνο όπως ξέρουμε με το λόγο και το μήνυμα του Θεού που βλέπετε σε αυτή την υπέροχη αγιογραφία, το οποίο ακριβώς δέχθηκε με άγγελο στην ακοή του Συπαρθένος, ένας ο Χριστός, ο μόνος Άγιος του Ισραήλ. Και εκεί λοιπόν τον ανέβασε η Παναγία Μητέρα για να θυσιάσει όμως επίσης ένα ζεύγος τριγώνων, προσέξτε αυτή τη λεπτομέρεια, ή δύο νεοσούς περιστεριών. Και εγώ ερχόμαστε στο μεγαλύτερο έργο της Εκκλησίας μας, το οποίο είναι η διδασκαλία, γιατί ο Κύριος μας ήρθε ακριβώς και ρίξε ανάβλεψη τυφλής, να μας ανοίξει τα μάτια. Και βέβαια χρειάζεται πάρα πολύ προσοχή σε όλα αυτά. Ερμηνεία έκαναν και οι αρχαίοι Έλληνες και οι φιλόλογοι, αλλά πολύ ανώτερη αυτής η θεολογική ερμηνεία, η οποία τι μας λέει σήμερα, αγαπητοί μου? Αυτά τα δύο που μας δίνει τα παραδείγματα, τα δύο τριγώνια ή οι δύο νεοσοί περιστεριών, συμβολίζουν το ένα τη σοφροσύνη και το άλλο την παρθενία. Δηλαδή τους δύο τρόπους σύμφωνα με τους οποίους οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί σώζονται. Η έγκαμη σύζυγη αλλά και η παρθένη. Αυτά όμως σήμερα ακόμα πιο πολύ μας τα δίνει με πολύ μεγαλύτερο και βαθύτερο τρόπο, πρεποδέστερα όπως λέει ο Άγιος Θεσσαλονίκης, γιατί αυτά τα δύο τα οποία είναι τα ζητούμενα είναι ο Σιμεών και η Άννα. Ολότελα νηπιώδη στην κακία, αλλά και με το ύψιστο βαθμό σοφροσύνης. Γιατί? Να πάρουμε τους άντρες. Ο Σιμεών, δίκαιος και ευλαβής, προετοιμασμένος από το Άγιο Πνεύμα σήμερα, έρχεται στο Ιερό, όπως ερχόμαστε και όλοι σήμερα στην Εκκλησία, και υπάντησε και εναγκαλίστηκε τούτο το ουράνιο και πήγε ο βρέφος, τον Κύριό μας, προσάγοντάς τον στο Θεό, και δίνοντας και ύμνο και ηκεσία, ηκετεύοντας ειρηνικά να λυθεί επιτέλους το σώμα του. Αυτά τα φοβερά λόγια που λέμε στο τέλος κάθε λειτουργίας, δικά του είναι. Νην απολύεις τον δούλο σου δέσποτα, κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ουτίδων η οφθαλμή μου το σωτήριόν σου, σωτήριος. Πράγματι, είναι κηρύσσοντας σε όλους αυτό και πίστευε επίσης ότι έχει τεθεί ο Κύριος επτώση και ανάσταση πιστών. Και έπειτα και με την Παρθένο, τη μητέρα του, συνομιλεί, δείχνοντας από την οδύνη του παιδιού της στο Σταυρό όταν θα έρθει κατά φύση ότι θα φανεί μητέρα του τωρινού θεανθρωπίνου βρέφους, αλλά και κάθε λογισμό αμφιβολίας θα αποκαλύψει και θα απαλείψει από τις καρδιές και θα αποστομώνει στους αιώνας των αιώνων και όλους αυτούς τους αιρετικούς, τους μονοφυσίτες. Η προφήτηδα Άννα, τώρα να πάμε στις γυναίκες, χείρα περίπου 84 ετών, με νηστείες και προσευχές αφιερωμένοι, δεν απομακρύνονταν από την Εκκλησία, τώρα περισσότερο κάτοχος του Θείου Πνεύματος, ευχαριστεί το Θεό, ευαγγελίζεται τη λύτρωση ότι έρχεται σε όσους την προσδέχονται. Ως της θέλει ο πίσω μου ελθύν. Είναι άρχοντας ο Κυριός μας, όπως έλεγε ο πατήρ Παΐσιος, και κανένα δεν πιέζει για τίποτα. Και έδειχνε ότι είναι ακριβώς το βρέφος αυτό, αυτή η λύτρωση. Τέτοια λοιπόν λογικά τριγώνια δείχνει και σε εμάς, για να ξέρουμε ποιοι πρέπει να είναι όσοι δέχονται μέσα τους τον Χριστό. Αυτό που θα κάνετε σε λίγο δηλαδή, προσέξτε με τα φόβου Θεού, πίστεως και αγάπης. Και μία παρατήρηση του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά σήμερα. Ήτανε τότε, λέει ο Πέτρος, τον εβλέπετε ένας από τους δύο στήλους της Εκκλησίας μας. Αν κοιτάξετε με πολύ προσοχή μπροστά σας, θα τους αναγνωρίσετε, Πέτρο και Παύλο. Ο Πέτρος λοιπόν, ο οποίος είχε και πεθερά, να το τονίσουμε αυτό, από τον Ιωάννη τον Παρθένο, στο ζωαρχικό μνήμα όταν προσέδραμαν εκεί τότε στο περίφημο αυτό εωθηνό Ευαγγέλιο, μας το τονίζει ιδιαίτερα, αλλά δεν το προσέχουμε, δεν έμεινε πίσω. Και όχι μόνον αυτό, αλλά επανήλθε μάλιστα ώστε να καταστεί από τον κοινό μας δεσπότη για εκείνη την πίστη του και κορυφαίος των κορυφαίων. Σε αυτόν τον έγκαμο λοιπόν, σε τέτοιο ύψος ανεβάζει όταν από το σώμα στο πνεύμα μεταφέρεται ο καθένας μας. Και γυρίζει λοιπόν και μία συμβουλή στους συζύγους, στους περισσότερους δηλαδή από εμάς σήμερα. Κοίταξε, μην απέχεις από τη συζυγία, γιατί η παρθενία είναι δύσκολη να την πλησιάσεις και πολύ επικίνδυνο αν δεν το προσέξεις αυτό που σου λέω. Γιατί η ιστορία
αλλά και τα καθημερινά δελτία ειδήσεων των λεγόμενων έτσι, αν ανοίξετε, είναι γεμάτη από τέτοιου είδους περιστατικά θλιβερότατα. Την εποχή εκείνη, αν δεν ήταν, λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, ο Νόε και τα δικά του τα παγόρια, σόφρονε στη γη, όλοι έγκαμοι, να εισέρχονται με τάξη στην Κιβωτό, και Κιβωτός είναι η Εκκλησία, ένα σύζυγος και μία σύζυγος, δεν θα απέμενε ούτε ρίζα και αρχή για τη δεύτερη γένεση του κόσμου, που θέλει να πει ότι αυτός ο κόσμος τον οποίο στολίζουμε εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί δεν θα υπήρχε αν δεν υπήρχε η σοφροσύνη και οι σόφρονες. Οφείλουμε λοιπόν και εμείς να σταυρώνουμε το σώμα μαζί με ό,τι κακό, όπως λάβαμε εντολή να υπακούμε. Γιατί πάλι υπάρχει και κάτι άλλο το οποίο το αντιμετωπίζουμε ιδιαίτερα στις μέρες μας και κάθε εποχή τα ίδια θα λέμε, μη φοβάστε. Δεν θα φοβηθούμε ούτε θεομηνίες, αλλά ούτε και απειλές αιώνιες που επικρέμονται πάνω μας και τις βλέπουμε καθημερινά. Γιατί είναι γραμμένο, εάν κανείς το ναό του Θεού φθείρει και ο Θεός θα τον φθείρει. Θέλημα Θεού είναι ο αγιασμός μας, όχι να χαθούμε. Μας κάλεσε ο Θεός για ένα λόγο, να αγιάσουμε. Αντίστροφα όμως, γιατί κάθε νόμισμα έχει δύο όψεις, κάθε πάθος που βλέπετε στη ζωή μας οδηγεί και στην ασέβεια. Και δεν χρειάζεται να πούμε πολλά. Επομένως, οφείλουμε ή να είμαστε ασκητές μοναχοί, θεοφιλείς, ή να έχουμε σύζυγο θεόσδοτο, όπως λέει και στο μυστήριο του Ορθοδόξου γάμου. Γιατί το σώμα ναός είναι Θεού με το πνεύμα πλέον και το πνεύμα του Θεού κατοικεί μέσα του και σπέβδει να αποκτήσει σοφροσύνη, ώστε με αυτόν τον τρόπο, να έρθουμε και στο διατάφτα, όπως έλεγε και ο Αριστοτέλης, όλα σε κάτι οδηγούν, να συνδιονιζόμαστε όλοι, να συνεφρενόμαστε με τον άφθαρτο νυμφίο μας στις αγνές παστάδες, στους νυφικούς θαλάμους του, με τις πρεσβείες της στεκούσης αυτών εν παρθενία για τη σωτηρία μας, στην οποία είναι αφιερωμένος και τούτος ο περικαλής ναός και μας φιλοξενεί και σήμερα της Αϊπαρθένου και Παναμόμου και υπερδεδοξασμένης μητέρας, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Χρόνια πολλά, αγαπητοί μου.